nice and happy new school year, σε αυτό το ωραίο σχολείο, στο οποίο μαθαίνετε πάρα πολλά πράγματα και μαθαίνετε καλά ελληνικά και καλά ελληνικά. Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος τέλεσε τον καθιερωμένο αγιασμό στο σχολείο του Αγίου Δημητρίου της Αστόριας με την ευχή τα παιδιά, το εκπαιδευτικό αλλά και το διοικητικό προσωπικό να έχουν και φέτος ακόμα μια επιτυχημένη σχολική χρονιά. Είναι μια μέρα χαράς για τα παιδιά που ξεκινούν το καινούριο σχολικό έτος. Ιδιαίτερα τα παιδιά που για πρώτη φορά μπαίνουν στο σχολείο ως πρώτη δημοτικού, τα παιδιά που για πρώτη φορά μπαίνουν στα νηπιαγωγεία και στα άλλα, αλλά και για τα παιδιά τα οποία συνεχίζουν. Και είναι ωραίο ότι και τα δύο αυτά σχολεία είναι σχολεία τα οποία παράγουν δίγλωσσους μαθητές με πολύ καλά ελληνικά και πολύ καλά αγγλικά. Και γι' αυτό το λόγο ευκαιρίες όπως η σημερινή είναι όντως ευκαιρίες χαράς, ελπίδος και δημιουργικότητος, γιατί έχουμε μια νέα γενιά η οποία προετοιμάζεται για κάτι καλύτερο από ό,τι σήμερα σημαίνει στον κόσμο. Η νέα σχολική χρονιά για το ημερήσιο Ελληνοαμερικανικό Σχολείο του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια, που γιορτάζει φέτος τα 61 χρόνια από την ίδρυσή του, είναι ιδιαίτερη, καθώς ενισχύθηκαν οι υποδομές χάρη στις χορηγίες του Ιδρύματος Νιάρχος, ενώ εμπλουτίστηκε το πρόγραμμα των μετασχολικών του δραστηριοτήτων. Το μήνυμα δεν μπορεί να είναι παρά μόνο ελπιδοφόρο. Ιδιαίτερα σε αυτό το σχολείο με την τόσο βαριά παράδοση, μια καινούργια αρχή, ένα σχολείο μοναδικό στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που έχει την ελληνική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες του, από το νηπιαγωγείο μέχρι και το λύκειο. Ένα σχολείο με μεγάλες επιτυχίες, το οποίο οφείλουμε και πρέπει να το στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις όλοι. Και πρέπει να περάσουμε το μήνυμα ότι τα παιδιά μας εδώ και οπουδήποτε και σε όλα τα σχολεία τα ελληνικά της Αμερικής πρέπει να είναι περήφανα για την ελληνική τους καταγωγή. Οι μαθητές του Αγίου Δημητρίου εμφανίστηκαν ενθουσιασμένοι για τις προκλήσεις της νέας σχολικής χρονιάς και το γεγονός ότι ξαναβρέθηκαν με τους συμμαθητές τους που τους θεωρούν τη δεύτερη οικογένειά τους. Έχω λίγο άγχος για τα τεστ και όλα αυτά. Γνώρισα καινούργιους φίλους και μου έλειψε το σχολείο. Μου έλειψε πολύ το σχολείο γιατί μου λείψανε τα μαθήματα, γιατί το χρειάζεσαι στη ζωή σου. Μου λείψανε πιο πολύ τα μαθηματικά και τα ελληνικά. Υπέροχα νιώθω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το σχολείο και ήθελα να δω τους φίλους μου. Μου αρέσει το σχολείο γιατί οι φίλοι μου είναι εδώ και το σχολείο μου είναι σαν το δεύτερο σπίτι μου γιατί είναι σαν την οικογένειά μου. Το σχολείο του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια είναι μεταξύ των κορυφαίων ιδιωτικών σχολείων στην πόλη της Νέας Υόρκης. Είναι το μοναδικό ελληνοαμερικανικό σχολείο που διαθέτει και τάξεις λυκείου. Οι μαθητές που φοιτούν σε αυτό ανέρχονται στους 600, ανάμεσά τους παιδιά που ήρθαν για πρώτη φορά ή επέστρεψαν στο σχολείο του Αγίου Δημητρίου από δημόσια σχολεία της περιοχής. Η μεγαλύτερη χαρά για όλους μας σε μια τέτοια σχολική χρονιά είναι που βλέπω τα προσωπάκια των παιδιών μας, τα χαμόγελά τους και αυτό που μου κάνουν από μακριά, γιατί τα έχω μάθει να με χαιρετάνε τόσα πολλά παιδιά. Hi. Το πρώτο πράγμα. Και αν δεν προλάβω να το κάνω, τα κάνουν εκείνα πρώτα. Αυτό κι αν είναι η επιβράβευση στον κόπο όλων μας. Εύχομαι να έχουμε μια πραγματική καλή σχολική χρονιά, να μπορέσουμε να αποδώσουμε όπως και τις άλλες χρονιές και η ελπίδα παραμένει ζωντανή για τη διατήρησή μας σαν ελληνισμός, σαν χριστιανισμός και σαν ομογένεια. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάντα τον Αντένα που παρευρίσκεται στις εκδηλώσεις μας και στις μεγάλες γιορτές μας.